Ξανασυνδεθούμε με τη Μόρια, με τον Δημήτρη Πανόπουλο, διότι έχουμε εκεί καθιστική διαμαρτυρία. Γεια σου, Δημήτρη. Και πάλι. Γεια σας. Πραγματικά, εδώ και λίγη ώρα, εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες πραγματοποιούν καθιστική διαμαρτυρία ακριβώς έξω από την είσοδο του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Προσφύγων και Μεταναστών της Μόριας. Έχουν καθίσει με έτοιμα να φύγουν από τη Μόρια. Η Μόρια είναι φυλακή, λένε. Θέλουν να μετακινηθούν, να πάνε στην Αθήνα και από εκεί πέρα να μπορέσουν να ταξιδέψουν για άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη ένταση αυτή τη στιγμή. Πήγε να γίνει μια κίνηση πριν από λίγα λεπτά από κάποια άτομα ενάντια στη δημιουργία των ΜΑΤ που είναι στο βάθος. Και πριν από λίγα δευτερόλεπτα, ένας άνθρωπος που συμμετέχει εδώ στη διαμαρτυρία, ένας πρόσφυγας, είχε πέσει κάτω, είχε πάθει επιληπτική κρίση. Όπως καταλαβαίνετε, το παραμικρό μπορεί να πυροδοτήσει πολύ μεγάλη ένταση. Οι άνθρωποι έχουν κάτσει και δηλώνουν αποφασισμένοι να κάνουν το ίδιο πράγμα κάθε μέρα μέχρι να μπορέσουν να φύγουν από εδώ. Έχουν κλείσει το δρόμο, δεν μπορεί να περάσει κανείς και βέβαια όλα γίνονται υπό την εποπτεία των δυνάμεων των ΜΑΤ που είναι στο σημείο. Είναι δύσκολο. 13.000 άνθρωποι στη Βαγμένη εκεί. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Όπως και να το κάνεις. Όπως και να το κάνουμε. Και οι συνθήκες είναι πραγματικά κατάλληλες.